Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκυρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Το Survivor επιστρέφει τελικά κανονικά στην ροή του καναλιού την Κυριακή του Πάσχα, με τους κόκκινους και τους μπλε να βρίσκονται πια στη διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης, για τη μετατροπή του παιχνίδιου σε ατομικό. Φυσικά έχουμε ακόμη καιρό, καθώς θα πρέπει να απομείνουν στον Άγιο Δομήνικο 8 παίκτες, και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 11, όμως άτυπα τις τελευταίες εβδομάδες οι παίκτες παίζουν ένα τύπο ατομικό παιχνίδι, τεστάροντας εντός εισαγωγικών την δυναμική τους για αυτό που έρχεται πολύ σύντομα. Η τελευταία αποχώρηση ήταν του Θοδωρή Τούρκο Γιώργου, αφήνοντας έτσι με 5 παίκτες την πλεομάδα, αλλά με αυτόν τον τρόπο την δυναμώνει ακόμα περισσότερο, εναντί των κόκκινων που παραμένουν με 6 παίκτες, με τον Γιώργο και τον Χριστόφορο να έχουν ξεκάθαρα μικρότερες πιθανότητες να φέρουν νίκες, απέναντι σε αυτή την ομάδα των μαχητών που υπάρχει τώρα. Έτσι η λογική λέει πως η μπλε ομάδα είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει την νίκη στο αγώνισμα της πρώτης ασυλίας, με μόνο ένα μελανό σημείο, είναι αν παίξει ρόλο η επιστροφή τους από το ταξίδι που κέρδισαν στο αγώνισμα επάθλου με την τουρκική ομάδα, γυρίσουν κουρασμένοι και αποσυντονισμένοι. Έτσι εκτιμώ ότι βάσει λογικής, εάν οι μπλε πάρουν την πρώτη νίκη, τότε οι κόκκινοι για την πρώτη επιλογή υποψηφίου προς αποχώρηση, και δεν αποτελεί έκπληξη, θα είναι ανάμεσα στην διάδα Γιώργου Χριστόφορου, με επικρατέστερο μονομάχο τον Χριστόφορο. Μια απλή εκτίμηση λοιπόν για την πρώτη ασυλία, όμως αναμένουμε το οριστικό spoiler, και εκεί θα μάθουμε με σιγουριά, τον νικητή της πρώτης ασυλίας, και κατόπιν και τον πρώτο υποψήφιο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.